Σχετικά με την πενταήμερη εκδρομή που γίνεται στα Λύκεια, υπάρχουν αντιθέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Οι γονείς είναι διστακτικοί κλπ. Εδώ τι έγινε, ξέρετε, αυτά τα έκοψα από μια μεγάλη κόλλα. Η συνέχεια του πράγματος είναι από το πίσω μέρος. Έκοψα εγώ με το ψάρι, χάθηκε το πίσω μέρος, έπεσε στο πηγάδι. Γι' αυτό δεν θα γράφετε στο πίσω μέρος και προπαντός θα είναι μόνο μία απορία για το κάθε χαρτί. Μόνο μία απορία για το κάθε χαρτί. Θέλετε και άλλη απορία, σε άλλο χαρτί. Λοιπόν, εδώ θα μπορούσα να σας πω, παιδιά, ότι η εκδρομή στα σχολιά τουλάχιστον είναι παιδαγωγική και εκπαιδευτική. Και το ένα και το άλλο. Και θα μάθουμε μερικά πράγματα εκεί που θα πάμε, κοντά ή μακριά, αλλά και έχει και παιδαγωγικών χαρακτήρα. Όμως σήμερα, όπως και τα σχολιά πια δεν έχουν, δεν είναι παιδαγωγικός χώρος, μη μου το πείτε, δεν είναι πια παιδαγωγικός χώρος στα σχολιά, έτσι βεβαίως και πολύ περισσότερο δεν είναι παιδαγωγική σήμερα μια εκδρομή. Ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε αυτήν την εκδρομή, 99,9% εκείνοι που θα πάνε εκδρομή και λίγο μακριά, δεν εννοώ από την πόλη μας το Αλκαζάρ, εννοώ να πάνε με αυτοκίνητα κάπου μακριά, να πάνε στο Βόλο, να πάνε στη Θεσσαλονίκη, 99,9% θα πάνε σε καφετέρια για να χορέψουν. Και ρωτώ, τι παιδαγωγικό πλέον χαρακτήρα μπορεί να έχει μια σχολική εκδρομή? Γι' αυτό, χωρίς να πω περισσότερα πράγματα, μπορούσα πάρα πολλά να σας πω. Πιστείτε εις τους γονείς σας, ή καλύτερα πιστείτε στην πραγματικότητα, και εσείς οι ίδιοι, χωρίς να σας εμποδίσουν οι γονείς σας, να πείτε «δεν θα πάω στην εκδρομή αυτή». Και αν σας υποθεί ότι είναι υποχρεωτική, τι έννοια έχει αυτό το υποχρεωτικό? Είναι εντός εισαγωγικών υποχρεωτικό. Το λένε απλώς για να μην λείπει κανένα παιδί να πάνε όλοι μαζί στην εκδρομή. Όχι, να μην πάτε στην εκδρομή. Όχι. Και αν ποτέ σας πούν, και ποιος θα στελεεί αυτά, α, ο κατηχητής μας, να τους πείτε πηγαίνετε να βρείτε τον κατηχητή μας και εκείνος θα σας απαντήσει περισσότερα. Έτσι. Και τότε θα δουν τι θα ακούσουν. Εδώ που τα λέμε, δεν φταίνει και καθηγητή. Έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα, έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση. Αυτή η κατάσταση πρέπει κάποτε να σπάσει. Δεν πρέπει να υπάρχει.